Κυρίες και κύριοι, μετά από τον πολύμερο αποκλεισμό και τους δολοφονικούς βομβαρδισμούς στην πολύπαθη λωρίδα της Γάζας, το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ και η αντιδραστική κυβέρνηση Νετανιάχου, με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησε σε ολομέτωπη στρατιωτική επιχείρηση με αεροπορικές, ναυτικές και χερσαίες δυνάμεις, δολοφονώντας τον Παλαιστινιακό λαό. Όλες αυτές τις μέρες πραγματοποιούνται συνεχή εγκλήματα, μια γενοκτονία που έχει οδηγήσει σε χιλιάδες νεκρούς, κυρίως παιδιά, χιλιάδες τραυματίες, προκαλώντας τεράστιο κύμα προσφυγιάς και ξεριζωμού. Μόλις χτες είχαμε τη σφαγή στην Τζαμπαλίγια, με πάνω από 400 νεκρούς, μια νέα εκατόμβη. Το ΚΚΕ καταδικάζει την πολύχρονη κατοχή του Ισραηλινού κράτους και τα εγκλήματα που διαπράττει συστηματικά σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Η επιθετικότητα του κράτους του Ισραήλ στρέφεται και κατά του ίδιου του Ισραηλινού λαού. Ο ελληνικός λαός, με τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, βρίσκεται ενεργά στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης και αυτό θα συνεχίσει να κάνει παρά την απαράδεκτη και προκλητική στάση της ελληνικής κυβέρνησης που συμπαραστέκεται στο θήτη και κατακτητή το κράτος του Ισραήλ, απορρίπτοντας ακόμη και αυτά τα ψηφίσματα στον ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός, εμπλέκοντας τη χώρα στους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς στο πλευρό της στρατιωτικής μηχανής του Ισραήλ. Δίπλα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που με την υιοθέτηση των ανιστόρητων προσχημάτων του Ισραήλ και τις πολιτικές των ίσων αποστάσεων και της εξίσωσης θήτης και θύματος, δίνουν άλοθη στο κατοχικό κράτος. Με ευθύνη όλων σας, έχει μείνει στα χαρτιά η ομόφωνη απόφαση της Βουλής από το 2015 για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης στα σύνορα του 1967. Λέμε το εξής, τώρα που κάθε ώρα που περνάει ένας λαός αφανίζεται, καλούμε να δυναμώσει ο αγώνας ώστε να σταματήσει κάθε διευκόλυνση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Να μην αξιοποιηθεί το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, η Σούδα, η Νέα Αγχίαλος, οι υποδομές της χώρας μας. Να επιστρέψουν όλες οι ελληνικές φρεγάτες που βρίσκονται κοντά στην περιοχή της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Λέμε ότι η σωστή μεριά της ιστορίας είναι με τους λαούς που αγωνίζονται. Κυρίες και κύριοι, τις προηγούμενες μέρες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις» στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις μας σε σχέση με το σκοπό της συγκεκριμένης ρύθμισης. Ότι είναι τμήμα μιας συνολικής και στρατηγικής κατεύθυνσης που αφορά γενικότερα το κράτος και τους δημόσιους οργανισμούς. Αποτελεί συνέχεια αντίστοιχων νομοθετημάτων όπως του νόμου 46-22 του 19 για το λεγόμενο επιτελικό κράτος και του νόμου 49-40 του 22 με τον οποίο έγινε ακόμα πιο αντιδραστικό το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά και νομοθετημάτων προηγούμενων κυβερνήσεων όπως ο νόμος Βερναρδάκη του ΣΥΡΙΖΑ 43-69-16 και προγενέστερων του ΠΑΣΟΚ που αποκαλύπτουν πως υπάρχει ένα ενιαίο νήμα που συνδέει Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι η προσαρμογή του κράτους στις τωρινές ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ώστε μέσω και του δημοσίου, με τις συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, με τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με την πιο συστηματική αξιοποίηση, ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, τις εργολαβίες κ.ο.κ. να ανοίξει ζωτικός χώρος για τη διοχέτευση κεφαλαίων που λιμνάζουν και ψάχνουν πεδία υψηλής κερδοφορίας. Να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων και μάλιστα σε συνθήκες μεγάλης αβεβαιότητας για την καπιταλιστική οικονομία. Κάτι που απαιτεί και αντίστοιχη προσαρμογή στη δομή και τη λειτουργία και των δημόσιων οργανισμών, το στρατηγικό του σχεδιασμό και φυσικά την αξιολόγησή τους. Και την αντίστοιχη επιλογή και αξιολόγηση των διοικητών και προέδρων τους. Έτσι λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, η ουσία του νομοσχεδίου βρίσκεται στα άρθρα που περιγράφουν τα λεγόμενα σχέδια δράσης, την αξιολόγηση των οργάνων διοίκησης και το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής τους. Σε αυτά τα άρθρα αναδεικνύεται όλο το ασφικτικό θεσμικό πλαίσιο που θέλει να προωθήσει η κυβέρνηση και μέσα από τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου. Οι φορείς καλούνται να θεσπίσουν ετήσιους μετρήσιμους στόχους με κριτήρια επιχείρησης,
αναφέρονται μέσα στο νομοσχέδιο φράσεις όπως κέρδη, ζημίες, διαρθρωτικές αλλαγές, προσλήψεις και αποχωρήσεις προσωπικού, σταθμίζοντας το κόστος και το όφελος ως βασική αρχή λειτουργίας, όπου φυσικά κόστος λογίζεται οτιδήποτε σχετίζεται με τις ανάγκες του λαού και όφελος οτιδήποτε συμβάλλει στην κερδοφορία του κεφαλαίου. Εισάγονται δηλαδή εργαλεία ανάλυσης, μέθοδοι προγραμματισμού και ελέγχου δανεισμένοι από την αγορά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τελικά ως αποτύπωμα για τις ανάγκες του λαού. Και τα τελευταία χρόνια ο λαός μας έχει έρθει πολλές φορές αντιμέτωπος με τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής σας, τις συνέπειες των δικών σας κριτηρίων αξιολόγησης του δημοσίου, που οδηγούν σε ένα κράτος ικανότατο στην προώθηση των συμφερόντων των λίγων και επιλεκτικά ανίκανο να εξασφαλίσει τα στοιχειώδη για τους πολλούς. Πρόσφατα είχαμε τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές, τα τέμπη, τους επικίνδυνους αθλητικούς χώρους και άλλα τραγικά παραδείγματα της πολιτικής σας. Ας δούμε πιο συγκεκριμένα το παράδειγμα των νοσοκομείων, μιας και στο ίδιο το νομοσχέδιο το ξεχωρίζεται. Το να λειτουργούν τα νοσοκομεία με αυτά τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια που περιγράφεται και στο νομοσχέδιο, σαν να πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες, σημαίνει πως δεν θα έχουν πρόσβαση στην υγεία όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν. Σημαίνει πως οι αποφάσεις για την περίθαλψη ή την κατάλληλη θεραπεία ενός ασθενούς δεν θα λαμβάνονται με ιατρικά, αλλά με κριτήρια οικονομικά. Τα ετήσια σχέδια δράσης, τα τετραετή στρατηγικά σχέδια των νοσοκομείων θα σχεδιάζονται πάνω σε μια εγκληματική πολιτική στον χώρο της υγείας που έχετε δρομολογήσει όλες οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ με την εμπορευματοποίηση υπηρεσιών, τη μετατροπή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τις συγχωνεύσεις, το κλείσιμο τμήματων και μονάδων, τη διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τη μετατροπή κάθε ιατρικής πράξης σε εμπορική με το σύστημα DRG και άλλα πολλά. Σε ένα τέτοιο νοσοκομείο, ένα τέτοιο σύστημα υγείας που μάλιστα θέλετε να κάνετε ακόμα πιο αντιλαϊκό, ακόμα πιο φιλικό στην επιχειρηματικότητα, όπως λέτε, άρα και εχθρικό για το λαό, χρειάζεται ένας διοικητής manager, όπως γράφεται στα υλικά του νομοσχεδίου. Εμείς λέμε ένα golden boy, το ποτηρητής της εγκληματικής σας πολιτικής, που δεν θα είναι εκεί για να εξασφαλίζει από τη θέση ευθύνης που έχει την πλήρη κάλυψη των αναγκών του λαού, των ασθενών, με υψηλού επίπεδου δωρεάν υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, αλλά που θα τα βάζει στο ζύγι του κόστους ωφέλους, που θα τα αντιμετωπίζει με τους νόμους της αγοράς, τους νόμους της προσφοράς και ζήτησης, όπως είπε η κοσμήτωρας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΠΑΔΑ στην ακρόαση φορέων και που θα αποφασίσει, όπως γλαφυρά τόνισε, το ποια θεραπεία θα επιλεχθεί με βάση τη σχέση κόστους και θεραπείας. Που θα προωθεί τη δοκιμασμένη πλέον πολιτική σας, αυτή που στερεί από τα νοσοκομεία χιλιάδες γιατρούς, νοσηλευτές, προσωπικό καθαριότητας, εξειδικευμένα ιατρικά μηχανήματα, με συνέπεια να εξοντώνεται το υπάρχον προσωπικό και να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών, που μετατρέπει τους ασθενείς σε πελάτες. Επιμένουμε. Ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας το παράδειγμα της πανδημίας. Νομίζετε ότι ξέχασε ο λαός τι κάνατε εκείνη την περίοδο? Τα νοσοκομεία μιας νόσου, τη σκανδαλώδη στήριξη στα κοράκια της ιδιωτικής υγείας. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτό συνεχίζεται τώρα και τι θέλετε? Θέλετε έναν διοικητή που θα βάζει στην άκρη την ιατρική επιστήμη για την πίσνα. Αυτό θέλετε. Αυτό κρύβεται πίσω και από την αντιπαράθεση σε σχέση με τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα και τα ουσιαστικά προσόντα, δηλαδή την εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις μάνατζερ, την ικανότητα του υποψήφιου να μπορεί στην καθημερινότητα να ποδοπατεί την ιατρική επιστήμη για χάρη της αγοράς, της κερδοφορίας και μάλιστα χωρίς ενδιασμούς. Ένας τέτοιος διοικητής θα υπογράφει το λεγόμενο συμβόλαιο απόδοσης με τον αρμόδιο υπουργό. Η αξιολόγηση της πορείας του, το σύστημα κινήτρων, τα μπόνους, το σύστημα κυρώσεων, οι απολύσεις, όλα αυτά θα είναι και τα εργαλεία για την πιο γρήγορη και αποτελεσματική πρόθεση αυτών των συγκεκριμένων στοχεύσεων. Γιατί, ιδίως όταν μιλάμε για αξιολόγηση, εννοούμε τη δική σας αγοραία αξιολόγηση, που δεν έχει καμία σχέση με την ανάγκη επιστημονικής, τεχνικής, επαγγελματικής στήριξης των δημοσίων υπαλλήλων όλων των επιπέδων, ώστε οι ίδιοι και οι κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες να γίνουν καλύτερες, σύγχρονες, πιο ποιοτικές στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών για τα λαϊκά δικαιώματα.
Δεν έχει ως σκοπό η δική σας αξιολόγηση και η πολιτική σας την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών ή την εξάλληψη των αιτιών που έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση των υπηρεσιών. Το αντίθετο. Τα νέα Golden Boys που φαίνεται στο δημόσιο θα αξιολογούνται για το αν εφαρμόζουν μια εγκληματική πολιτική, την πολιτική σας. Οπότε και θα τους δίνετε και τα παχυλά μπόνους όταν το κάνουν, ενώ θα κραδένετε και πάνω από το κεφάλι τους την απειλή της απόλυσης, μην τυχόν ξεφύγει και κανένας. Γιατί τα χρονοδιαγράμματα είναι σφιχτά, οι επιχειρηματικοί όμιλοι γκρινιάζουν για τις καθυστερήσεις της μεγαλύτερης προσαρμογής στις απαιτήσεις τους. Αυτούς υπηρετείτε και με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Η δε πρόβλεψη για αξιολόγηση των διοικητών και από τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των νομικών προσώπων, των οποίων προείστανται, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσπάθειά σας να γίνουν οι αντιλαϊκές και απαράδεκτες στοχεύσεις σας τα σχέδια επιχειρηματικής δράσης μπούσουλας σε κάθε επίπεδο λειτουργίας των δημοσίων οργανισμών. Γιατί με αυτά τα στημένα κριτήρια θα αξιολογούν οι προϊστάμενοι της διοίκησης. Αυτό είναι και μην πάτε να προσδώσετε εδώ στοιχεία δίθεν αντικειμενικότητας ή πλουραλισμού στην αξιολόγησή σας. Εξάλλου δεν είναι λίγα τα παραδείγματα προϊσταμένων που αξιολογήθηκαν από τα κάτω με μηδέν και μετά βγήκανε διευθυντές. Αυτό που ζητάτε είναι η απαρέγκλητη συμμόρφωση και προώθηση της πολιτικής σας, η λειτουργία των δημοσίων οργανισμών με εργαλεία επιχειρηματικών ομίλων. Και είναι προφανές ότι ο κατάλληλος άνθρωπος για μια τέτοια θέση είναι ένα Golden Boy, το ξαναλέμε. Γι' αυτό και οι εξαγγελίες σας, ότι με το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων που εισηγήσετε θα εξασφαλιστεί η αξιοκρατία και η διαφάνεια, είναι η γνωστή και χιλιοϋπομένη πούδρα για να κρύψει αυτόν τον βασικό σας σκοπό, αυτόν τον βασικό σας στόχο. Και σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή τη φρασιολογία και στο παρόν νομοσχέδιο, αξιοκρατία, διαφάνεια, διαβάζουμε μέσα και αμεροληψία, αντικειμενικότητα, τέλος πάντων δεν έχετε πρωτοτυπήσει κιόλας. Αν ανατρέξει κανείς τα πρακτικά της Βουλής, θα βρει πολλές παρόμοιες υποσχέσεις από παλιότερους επίδοξους μεταρρυθμιστές. Όμως λέμε το εξής, πείτε το όπως πραγματικά είναι. Γιατί εδώ που τα λέμε και στο διατάφτα, στο ζήτημα επιλογής, με το παρόν νομοσχέδιο έχετε κρατήσει όλα τα παράθυρα ανοιχτά, ώστε να μπορεί να υπάρξει παρέμβαση σε κάθε στάδιο και να προωθούνται στην επόμενη φάση οι αρεστοί υποψήφοι, και κομματικά και επιχειρηματικά. Μια χαρά κρατάτε ανοιχτές δικλείδες ασφαλείας. Η τελική επιλογή γίνεται από τον Υπουργό, η πλειοψηφία των μελών στις επιτροπές επιλογής προέρχονται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Αξιοποιείται τον ΑΣΕΠ που διενεργεί τις εξετάσεις, θα πούμε τον αξιοποιεί το ΣΦΕΡΕΤΖΕ. Διενεργεί τις εξετάσεις, αλλά τα αποτελέσματα είναι κρυφά, δεν μπορεί να γίνει ένσταση και τα αξιολογούν αυτές οι επιτροπές επιλογής με την κυβερνητική πλειοψηφία που αποφασίζουν ποιοι θα πάνε για συνέντευξη. Οι οποίες μάλιστα επιτροπές επιλογής έχουν και τετραετή θητεία που μπορεί και να ανανεωθεί με απόφαση του αρμόδιου υπουργού. Αυτή είναι η αντικειμενικότητα που εισάγετε κι εσείς στο νομοσχέδιο. Εδώ προσπαθήσατε να προσδώσετε αντικειμενικά κριτήρια μέχρι και στη συνέντευξη και στην αξιολόγηση της προσωπικότητας. Μέχρι και σε αυτό είπατε είναι αντικειμενικά τα κριτήρια, η αξιολόγηση της προσωπικότητας από τη συνέντευξη. Ή στα λεγόμενα τεστ δεξιοτήτων. Και εδώ προσπαθήσατε να δώσετε αντικειμενικά κριτήρια, να παρουσιάσετε ότι γενικά και ουδέτερα εξετάζουν τον παραγωγικό και επαγωγικό συλλογισμό, γενικά την ικανότητα στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων. Δεν είναι έτσι. Έχουν σαφές περιεχόμενο ερωτήσεων, σαφή προσανατολισμό, ώστε να εξετάζουν συγκεκριμένες δεξιότητες. Το αν ο υποψήφιος έχει εμπεδώσει και μπορεί να εφαρμόσει τη στρατηγική σας, που δένεται μια χαρά με τις πιο αντιδραστικές θέσεις και απόψεις και με συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόσημο. Τέτοιο είναι το περιεχόμενο αυτών των μορφών εξέτασης που αξιοποιείται όπως ενδεικτικά στα αντίστοιχα τεστ στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης. Το σίγουρο είναι ότι βάζετε πολλές δικλείδες ασφαλείας τόσο στην επιλογή των νέων διοικητών όσο και στα σχέδια δράσης και την αξιολόγησή τους, ώστε να μην μπορεί να ξεφύγει κανένας ούτε στο ελάχιστο από την υλοποίηση των μέτρων που θα ενισχύσουν την ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία των δημόσιων οργανισμών με τραγικές συνέπειες για το λαό. Γι' αυτό λέμε ότι από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο άρθρο, το νομοσχέδιο που συζητάμε επιχειρεί να προσαρμόσει τους δημόσιους οργανισμούς και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την επιλογή των διοικήσεων των φορέων του σε ακόμα πιο αντιδραστική κατεύθυνση, και για αυτούς τους λόγους το ΚΚΕ το καταψηφίζει. Σας ευχαριστώ.